Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε ένα καφέ μαζί και να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα αγγίξει πολλές, ίσως και πολλούς από εσάς. Δεν είναι μόνο γυναίκες που ακούω να παραπονιούνται γι' αυτό. Ακούω και άνδρες να παραπονιούνται γι' αυτό. Όπως έχετε δει στον τίτλο του βίντεο, Casual is the new black. Το περνάμε καλά, είναι η νέα μόδα. The new black είναι μια έκφραση στα αγγλικά που σημαίνει μόδα. Little black dress, ένα απλό μαύρο φόρεμα, ήταν κομμάτι μόδας για πολύ καιρό. Ήταν μαύρα, ήταν στη μόδα για πολύ καιρό. Casual σημαίνει επιφανειακές σχέσεις, περιστασιακές σχέσεις ή αυτό που λένε στα ελληνικά περνάμε καλά. Απλώς περνάμε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τι μας έγραψε φίλη. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ που υπάρχετε, αγάπη μου. Και εγώ σε ευχαριστώ που υπάρχεις, γιατί μετά έψαξε και είδα ποια είσαι, μετά που μου έστειλες να δω και την καλλιτεχνική δουλειά που κάνεις, και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος ομορφίζει τον κόσμο μας. Και χαίρομαι πολύ που έχεις και πνευματικές αναζητήσεις. Παρακολουθώ το κανάλι σας και σας είμαι ευγνώμων για πολλά. Τα βίντεο σας με έχουν συντροφεύσει σε δύσκολες μου στιγμές κατά την άρωδο των τελευταίων χρόνων. Έχει 2 χρόνια που σκέφτομαι να σας στείλω, μα νιώθω πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το πήρα απόφαση λοιπόν και έριξα κέρμα. Στο ψητό λοιπόν. Το κύριο μου θέμα είναι η περιβόητη ξενόφερτη λέξη casual και όλο το ζουμί γύρω από αυτήν. Casual. Περιστασιακό σημείο. Σαν 26χρονη νέα και ζουμερή γυναίκα, παρατηρώ και βιώνω το casual αυτό φαινόμενο μέσα από ιστορίες φίλων, αλλά και μέσω προσωπικών μου εμπειριών, εφόσον σήμερα δύσκολα ξεφεύγει κανείς από τη σκιά του. Casual sex, δηλαδή περιστασιακό σεξ, casual dating, περιστασιακά ραντεβού, casual αναμνήσεις, περιστασιακές επιπόλαιες αναμνήσεις, casual σύνδεση, περιστασιακή σύνδεση, casual δάκρυα, casual αγάπη, casual χάδια, casual τα πάντα. Θα ξαναδιαβάσω αυτή την πρόταση χωρίς να κάνω μετάφραση, γιατί το casual έχουμε καταλάβει ότι σημαίνει ευκαιριακό, περιστασιακό, αμαλάχη. Casual sex, casual dating, casual αναμνήσεις, casual σύνδεση, casual δάκρυα, casual αγάπη, casual χάδια, casual τα πάντα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια διαβολική ιδιοφυΐα σκέφτηκε να κάνει γεώτρηση στα κεφάλια των ανθρώπων και να φυτέψει αυτό το σπόρο. Τι ωραία που γράφεις. Αγάπη μου, έχεις ταλέντο στη συγγραφή, τεράστιο. Μα ομολογώ πως έχει ριζώσει επικίνδυνα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε νέους αλλά και μεγαλύτερους. Δεν ξέρω αν είναι απλώς η ιδέα μου, μα μου φαίνεται πως οι περισσότερες ερωτικές σχέσεις σήμερα μοιάζουν περισσότερο με νερόβραστο κουνουπίδι, χωρίς βάθος, χωρίς γεύση, χωρίς υφή. Χάρτινες πόλεις με αρχιτέκτονα το δήθεν και το καλά να περνάμε. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά αυτό είναι που βλέπω γενικότερα. Και οι εξαιρέσεις, θα σου πω εγώ, έρχονται να τονίσουν τον κανόνα. Δυστυχώς και εγώ αυτό βλέπω, ότι υπάρχει αυτή η επιδημία, η πανδημία θα έλεγα, του casual, του περιστασιακού, του ανέμελου, του ανεύθυνου, το ότι κάτσει, το αλατά, αλλά κέφα, μην πω και άλλες λέξεις. Το τελευταίο το βασίζω σε 4 δικές μου ιστοριούλες, κατά τις οποίες ναι μεν γδάθηκα, μα βγήκα πλουσιότερη και λιγότερο αφελής. Να σας πω και λίγο το background μου, το υπόβαθρο της. Ήμουν πάντα ο σχεσάκιας. Από τα 18 μου είχα μια όμορφη και βαθιά σχέση με έναν άνθρωπο για 5 χρόνια. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί. Καλλιτέχνες και οι δύο, μοιραστήκαμε και μάθαμε πολλά ο ένας από τον άλλο. Ήταν 5 πλούσια χρόνια. Ωστόσο, είσαι τυχερή που το έχεις αυτό, ε. Μπράβο.
είσαι τυχερή και, ήσουν και το προσπάθησες και το δούλεψες. Ωστόσο επέλεξα να βγω από τη σχέση γιατί άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως κάτι δεν πήγαινε καλά μέσα. Ήθελα να μάθω περισσότερα για τον εαυτό μου. Ήμουν συγχυσμένη, πολύ μπερδεμένη και φοβισμένη. Ήταν πολύ δύσκολος ο χωρισμός, μα απαραίτητος. Στα 24 άρχισα ψυχοθεραπεία και διαγνώστηκα με CPTSD. CPTSD είναι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που έχουμε μιλήσει για αυτήν, που πρόκειται για την ψυχολογική κατάσταση που προκύπτει μετά από ψυχικά και σωματικά τραυματικά χρόνια, που μπορεί να είναι μόνο ψυχικά τραυματικά, μπορεί να είναι και σωματικά τραυματικά, και εδώ να υπενθυμίσω πως η συναισθηματική παραμέληση αποτελεί ψυχική κακοποίηση. Άρα στα 24 μου άρχισα ψυχοθεραπεία και διαγνώστηκα με CPTSD, σύνθετη Complex Post-Traumatic Stress Disorder, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που ήρθε και έκατσε καπάκι με τις διατροφικές διαταραχές που ήδη αντιμετώπιζα από την εφηβεία, όπως και τα θέματα συνεξάρτησης. Η διάγνωση ήταν για μένα λύτρωση. Εξηγούνταν όλα. Ήξερα επιτέλους τι με έτρωγε και γιατί. Ήξερα επιτέλους τι με έτρωγε και γιατί είχα κάποιες συμπεριφορές που δεν άντεχω εγώ ίδια. Τότε άρχισα εντατική δουλειά. Έπρεπε να βγω από το βούρκο. Δεν θα το έκανε κανείς άλλος για μένα. Εσείς και τα βίντεό σας με ενθάρρυναν να πω σε ειδικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και να αδράξω την ευκαιρία, πάρω την ευκαιρία να ξανατονίσω ότι τα βίντεο αποτελούν στοιχεία ψυχοεκπαίδευσης, απόκτησης γνώσεων γύρω από την ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία κτλ. Και μέσω παρακίνησης για να ξεκινήσει ο καθένας το προσωπικό του ταξίδι ψυχοθεραπείας. Φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μεγάλωσα και την απερίγραπτη ψυχολογική βία που δέχθηκα στην οικογένεια. Αποφευκτικός, συναισθηματικά ανώριμος πατέρας, αλκοολική, κυκλοθυμική και χειριστική μητέρα. Ζούσα για χρόνια με το παραμυθάκι τους πως είναι οι καλύτεροι γονείς. Ευτυχώς, μεγάλωσα εγώ ίδια το μικρότερο αδερφάκι μου με διαφορετικές αξίες. Δεν ήθελα να περάσει τα ίδια. Με έχει εμένα για στήριγμα και ασπίδα. Όμως δεν θέλω ποτέ να είμαι το θύμα. Είμαι πάντα survivor. Survivor σημαίνει επιζών. Κάποιος που έχει επιζήσει δυνατότερος από δύσκολες περιόδους και εποχές. Βγαίνω λοιπόν νικήτρια από όλη αυτή την ιστορία. Still a work in progress, που σημαίνει ακόμη είμαι μια δουλειά που συνεχίζεται. Μα ανανεωμένη και έτοιμη για καινούργιες περιπέτειες. Αρχίζω επιτέλους να μένω μόνη μου και να παίρνω τα ενία της ζωής μου. Αρχίζω ποδηλασία και διαλογισμό. Μπράβο, αγαπητοί. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά. Παράλληλα αρχίζουν λοιπόν να με προσεγγίζουν ενδιαφέροντες τύποι. Αρχίζει λοιπόν και το παιχνίδι. Και εδώ μου γράφει 4 ιστορίες, οι οποίες έγιναν διαδοχικά και διήρκησαν από 1 μέχρι 3 μήνες. Πάμε να διαβάσουμε τις ιστορίες της φίλης λοιπόν. Ιστορία πρώτη. Ο συναισθηματικός γόης. Κούκλος, ταλαντούχος, έξυπνος. Είμαστε συνάδελφοι, οπότε έτυχε να συνεργαστούμε σε 2 projects, σε 2 εργασίες. Έδεσε η σάλτσα. Άρχισε το love bombing, ή αλλιώς βομβαρδισμό αγάπης. Λόγια του τύπου, σε παντρεύομαι. Αν κάναμε παιδί, εμείς οι 2 θα έβγαινε ιδιοφυΐα. Και κάτι τέτοιες παρλαπίπες, που ομολογώ, τότε δεν τις είδα και κόκκινες σημαίες. Και έτσι σκουντούφλησα. Κατέληξε να είναι σούπερ αποφευκτικός, δηλαδή να την αποφεύγει με όλους τους τρόπους, μόλις πήρε αυτό που ήθελε και άρχισε να το βλέπει πιο casual, πιο περιστασιακό, όλο αυτό που είχαμε. Αποχώρησα. Ακόμη συνεργαζόμαστε που και που, δεν μου είναι δύσκολο γιατί δεν πρόλαβα να δημιουργήσω συναισθήματα. Κρατάμε τυπικές επαγγελματικές σχέσεις και μου κάνει. Μάλιστα. Love bombing, βομβαρδισμός αγάπης, είναι η προσέγγιση με μεγάλα λόγια, μεγάλες κουβέντες, μεγάλες εκδηλώσεις στοργής και αγάπης και έρωτος και δηλώσεις του τύπου θα σε παντρευόμουν τώρα και θα κάναμε παιδί εμείς οι 2 και το παιδί θα βγαίνει έτσι κλπ. Μέχρι να πηδήξει ο τύπος και μετά να την κάνει με ελαφρά πηδηγματάκι και να λέμε δεν έχουμε κάτι. Είναι casual.
Είναι χαλαρό αυτό που έχουμε. Απλώς περνάμε καλά. Ιστορία 2. Ιστορία 2. Mr. Mystery. Ο κύριος Μυστήριο. Αυτός με πλήγωσε. Γνωστός το επάγγελμά του. Συνεργάστηκε πάλι μαζί μου. Έτσι γνωριστήκαμε μέσω της συνεργασίας. Δεν είναι στο ίδιο επάγγελμα με αυτήν αυτός ο τύπος. Αυτός κάνει ένα άλλο επάγγελμα. Και έκανε ένα θέμα πάνω στην κοπέλα, στο επάγγελμα που κάνει, και έτσι γνωριστήκαν μέσω της συνάντησης που έπρεπε να έχω για να κάνει αυτό το θέμα. Έπειτα καταλήξαμε να σκαρφαλώνουμε σε ταράτσες, να πηγαίνουμε road trips. Road trips σημαίνει να πηγαίνουμε ταξίδια για μια μέρα με το αυτοκίνητο. Στην Κύπρο για μια μέρα θα πας αν είσαι, στην Ελλάδα μπορείς να πας και για περισσότερες μέρες. Και να ζούμε μια μυστηριώδη ρομαντική περιπέτεια σαν από ταινία. Σιγά σιγά άρχισα να νιώθω πράγματα. Οι μυστήριοι είναι ερωτεύσιμοι. Το έχω πει πολλές φορές. Το μυστήριο βλέμμα μπορεί να απλώς να είναι το βοηδές βλέμμα. Και κάποιος μπορεί να είναι μυστήριος, επειδή άμα μιλήσει και πει αυτά που σκέφτεται, δεν θα δεχθεί καμία κοπέλα να περάσει μαζί του, το περνάμε καλά και σαν να μην συνέβη και τίποτα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Σιγά σιγά άρχισα να νιώθω πράγματα. Του το είπα ανοιχτά. Καλά έκανες και του είπες. Μιλάμε για τα συναισθήματα μας, τα εκφράζουμε. Αυτός δεν απάντησε. Όταν λες τον άλλο για τα συναισθήματά σου και δεν απαντάει, εκεί είναι μια τεράστια κόκκινη σημεία που ανεμίζει έτσι, 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 έτσι. Άρχισε να τραβιέται πίσω σιγά σιγά. Ήθελε και αυτός φαίνεται κάτι πιο casual. Βέβαια. Ήθελε ευθύνες στο αγόρι, όχι. Ήθελε υποχρεώσεις στο αγόρι, όχι. Ήθελε δέσμευση το αγόρι, όχι. Ήθελε να ζήσει ως ενήλικας που είναι, όχι. Γιατί είναι και αρκετά μεγαλύτερος. Είχα γίνει ευάλωτη. Δεν αποχώρησα εν καιρός. Στα γενέθλιά μου δεν είχα κανονίσει τίποτα, γιατί ήξερα πως θα ερχόταν σπίτι μου. Ήμουν πραγματικά μια κούκλα. Και είσαι μια κούκλα, σε έχω δει. Δεν είπε τίποτα. Άρχισε να μου μιλάει για την πρώην του. Στα γενέθλιά σου να σου μιλάει για την πρώην του. Όταν τον ρώτησα, ωραία, μαζί μου, τι κάνεις τότε, μου είπε, περνάμε καλά. Μέσα σε ένα μήνα εξαφανίστηκε. Δόρισα όλα τα δώρα που μου έχει κάνει από εδώ και από εκεί. Δεν άφησα τίποτα. Κάθαρσης. Τι μαλάκας. Τι μαλάκας. Αυτός είναι μεγαλειώδης μαλάκας. Sorry που τα λέω έτσι. Είναι μνημειώδης μαλάκας. Γιατί σε πλησιάζει, δεν είναι από το χώρο σου. Η κοπέλα αυτή είναι μια καλλιτεχνική φύση και είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Και έχω δει και κομμάτια της δουλειάς της. Σε πλησιάζει γιατί είσαι ένα γνωστό πρόσωπο, γιατί είσαι ένα πρόσωπο που κάνει καλά τη δουλειά σου και κάνει ένα κομμάτι πάνω σε σένα. Στο οποίο κομμάτι εσύ εκφράζεσαι και λες τι άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος με βάθος, ένας άνθρωπος με πνευματικότητα, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος φυσιολογικός, ένας άνθρωπος ολόκληρος που επιθυμεί και δικαιούται και θέλει να κάνει ολόκληρες σχέσεις. Αληθινές σχέσεις, όχι αρπακόλα. Παρόλα αυτά, ενώ βλέπει και είναι και μεγαλύτερο σου και βλέπει το ποιόν σου, όταν λέω ποιόν δεν εννοώ ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει βάθος και δεν έχει πνευματικότητα δεν έχει ποιόν. Όχι, δεν είναι αυτό που εννοώ. Όμως κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε άλλο σημείο της προσωπικής τους και πνευματικής τους και ψυχολογικής τους εξέλιξης και συναισθηματικής τους εξέλιξης. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίος ακόμη τώρα μαθαίνει τη συναισθηματική αλφαβήτα. Άρα μπορεί και εκείνος να θέλει κάτι casual όπως εσένα, που συναισθηματικά είσαι, η νοημοσύνη σου είναι τραγική. Τραγική συναισθηματική νοημοσύνη. Εκτός κι αν έχεις υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, του στείλω ότι αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις τι νιώθουν οι άλλοι, αλλά δεν σε νοιάζει. Χέστηκες και χρησιμοποιείς τους άλλους για να είσαι εσύ καλά. Θέλεις να πάρεις αυτό που θες και μετά να φύγεις. Οπότε εκεί είσαι και ανήθικος, είσαι και κακός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα casual. Φτάνει να το δηλώνουν από την αρχή και να λένε εγώ θέλω κάτι casual. Θέλεις κάτι casual? Άμα θέλουν και δύο κάτι casual, να πάνε να casualιστούν.
Διαφορετικά καταλήγουμε με casualties. Casualties είναι μια λέξη στα αγγλικά που σημαίνει απώλειες. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε απώλειες της δικής σου αθωότητος και απώλειες του στυλ να περάσει τα γενέθλια σου με ένα μαλάκα, ο οποίος έρχεται και εσύ σε μια κούκλα, δεν σου λέει τίποτα, δεν σου λέει τι όμορφη που είσαι, τι γλυκιά που είσαι, δεν σε φλερτάρει. Μην τυχόν και νομίζεις πως σε θέλει, γιατί σου του είπες πως το θέλεις και φοβάται μήπως τυχόν και κάνει σχέση και κάτι και σου μιλάει για την πρώην σου, για την πρώην του, στα γενέθλιά σου. Και όταν το ρωτάς εμείς τι κάνουμε εδώ, σου λέει περνάμε καλά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος στα γενέθλιά σου δεν έχει την ενσυναίσθηση να πει αφού εγώ δεν τη θέλω αυτή την κοπέλα ρε παιδί μου, γιατί να πάω να την πηδήξω στα γενέθλιά, sorry που μιλάω έτσι, στα γενέθλιά της. Να μην της γαμίσω τα γενέθλια. Ας της πω ότι δεν μπορώ να βρεθούμε στα γενέθλια, να κανονίσει κάτι με την παρέα της, να κανονίσει κάτι με δικούς της ανθρώπους. Όχι να την πάω να τη δω στα γενέθλιά της και να μιλάω για την πρώη μου και μετά να με ρωτάει η κοπέλα τι κάνουμε εδώ πέρα να λέει περνάμε καλά. Και τα δώρα τι σου τα έκανε που περνάμε καλά και καλά έκανες και τα δώσεις. Εγώ θα τα βάζα και φωτιά. Λοιπόν, εδώ βάζει κάτι με δύο αστερίσκους η κοπέλα και στενοχωρεί με πολύ να το διαβάσω. Μετά από τη δεύτερη ιστορία, δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και μπλόκαρα για μερικούς μήνες. Ευτυχώς που κάνεις ψυχοθεραπεία. Και εδώ θέλω να πω, δεν το έχω πει αυτές τις μέρες, θέλω να πω ότι είναι εμετικός και αειδιαστικός ο ιερωμένος που είπε πως καμία γυναίκα δεν βιάζεται χωρίς τη θέλησή της. Αειδιαστικός και εμετικός. Και δυστυχώς εκπροσωπεί μεγάλο μέρος των μισογυνιστικών στερεοτύπων που έχουν διάφοροι άντρακλες. Που βλέπουν τις γυναίκες ως αντικείμενα και όχι ως ανθρώπους. Με πνεύμα και σώμα και ψυχή. Και θυμάμαι εδώ που μου έλεγε μια φίλη μου, ότι λέει στο μάθημα των θρησκευτικών τους είχε φέρει έναν φυλάδιο ο θεολόγος, που έδειχνε τις αμαρτίες και ήταν όλες γυναίκες προσωπημένες και ήταν γυναίκες. Η αμαρτία της ζηλοφθονίας, η αμαρτία της περιέργειας, δεν ξέρω, της λεμαργίας, πραγματικά έχω διαγράψει τη λέξη αμαρτία από το λεξιλόγιο. Την έχω διαγράψει αυτή τη λέξη. Γιατί δεν βλέπω τη ζωή με αμαρτίες και αρετές. Βλέπω τη ζωή με πράγματα τα οποία είναι προς το καλό της ψυχής μας και των ψυχών των άλλων ανθρώπων και πράγματα που βλάπτουν τη δική μας ψυχή και την ψυχή άλλων ανθρώπων. Πολύ βλαπτικός αυτός ο τύπος. Εμετικός. Εμετικός ο... Δεν θέλω να πω ούτε το όνομά του, ούτε να το δώσω απόσταση. Εμετικός. Εμετικός. Ιστορία τρίτη. Αλκοολικός με προπτικές. Και αυτός συνάδελφος. Είχα 2 χρόνια να τον δω. Έγινε ξαφνικά ένα αναπάντεχο σωματικό κλικ μεταξύ μας. Τον ξέρω χρόνια βέβαια. Καλό παιδί δεν λέω, μα έχει και αυτό τα θέματα του. Το αλκοόλ και η διαχείριση θύμου είναι τα βασικά. Και αυτός άρχισε τις παρλαπίπες, σε θέλω ληστικά, σε αγαπώ, όλο αυτό θα γίνει όπως θες εσύ και τα λοιπά. Προσέξτε στις μεγάλες κουβέντες, όπου ακούς πολλά κεράσια να κρατάς μικρό καλάθι δηλαδή. Τότε δεν είχα δει το πόσο σοβαρό θέμα είχε με το ποτό. Περνούσαμε εντάξει και έλεγε σε όλους πως είμαι η κοπέλα του. Πήγαμε στη θάλασσα, πηγαίναμε για φαγητό, πηγαίναμε για μπάνια, πηγαίναμε για φαγητό. Σε κάποια φάση όμως άρχισε να με αγνοεί και αυτός. Δεν πίεζα και δεν έπριζα ποτέ μου κανένα. Ούτε τηλεφωνούσα, ούτε μηνύματα έστελνα για να πεις πως τους κούρασα. Ήμουν πάντοτε αρκετά cool με αυτά παρά τις ανασφαλίες μου. Εδώ θέλω να σας πω ότι να τους στέλνετε μηνύματα. Να τους τα πρίζετε στα μηνύματα. Γιατί μόνο άμα κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για μας και έχει διάθεση να φτιάξει πραγματική σχέση για μας, δεν θα ενοχληθεί που στέλνουμε μηνύματα. Άμα γουστάρετε κάποιον ή άμα νομίζετε πως είστε σε σχέση με κάποιον, άμα σας έχει αφήσει κάποιος να νομίζετε πως είστε σε σχέση, θα του στέλνετε όποτε γουστάρετε. Μωρό μου, σε σκέφτομαι. Ή μου συνέβη και αυτό το πράγμα και στενοχωρήθηκα. Α, ξέχασα να σου πω αυτό. Ναι, να στέλνετε μηνύματα. Ναι, να παίρνετε τηλέφωνα. Και αν κάποιος σηκωθεί και πει μου τα πρίξε, σημαίνει ότι σε ήθελε ποτέ. Πραγματικά. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Και όταν χωρίζετε, να τους τη λέτε. Και σε άνδρες και σε γυναίκες. Να τα βγάζετε από μέσα σας. Να τους κάνετε το κατεβόδιο τους. Εμένα γι' αυτό δεν με ενοχλεί κανένας πρώην. Κανένας απολύτως δεν με ενοχλεί. Γιατί τους κατεβόδιο. Μου λέει μια φίλη μου, εσύ πραγματικά τους λες πράγματα, δεν μου πει περίπτωση εξ άντρους εγγύσου. Εν κατάλαβα.
Είχες το θράσος να έρθεις να απασχολήσεις το χρόνο μου, να απασχολήσεις την ενέργεια μου, να απασχολήσεις την καρδιά μου, να απασχολήσεις την ψυχή μου, να απασχολήσεις το κορμί μου. Μιλάω γενικά και όριστα και ειδικά γενικότερα. Και ειδικά γενικότερα. Γιατί εγώ να μην δικαιούμαι να σου στείλω μήνυμα, άμα μέχρι να πάρεις αυτό που θέλεις να πάρεις, δεν σε χωρούς αριτόπι και στέλνεις συνέχεια μηνύματα. Εγώ μετά γιατί να κρατιέμαι να μην σου στέλνω μήνυμα. Ναι, θα σου στέλνω και αν είσαι μαλάκας θα φανερωθείς. Και άμα φανερωθείς πως είσαι μαλάκας και έχεις πει και μεγάλες κουβέντες για αγάπες και έρωτες και όλες αυτές τις παραλαπίπες, θα στην πω και από πάνω ρε φίλε. Θα στην γράψω και θα στην πω και θα σε κατακεραυνώσω και θα βγει και από μέσα μου και έτσι θα είμαι υγιής. Και θα χαλάσει η υγεία μου, εμένα για κανέναν, ακούτε. Σταμάτησε να με ψάχνει και δεν ήταν τόσο τρυφερός όσο πριν. Μάλιστα το αγόρι. Γενικότερα άρχισε να μου συμπεριφέρεται με έναν casual τρόπο. Έφυγα από εκεί με μπουκάλες να σπάσουν δίπλα από το πρόσωπό του. Ήταν τραγικό. Κανένας αλκοολικός, κανένας τσογαδόρος, κανένας εθισμένος οποιοδήποτε είδους δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει ερωτική σχέση. Κανένας όμως. Αυτός εδώ φιλενάδα, ο αλκοολικός με προπτικές, αν δεν είχε τον αλκοολισμό, ίσως να μπορούσε να φτιάξει σχέση. Γι' αυτό κοιτάμε από πολύ νωρίς αν ο άλλος έχει ζητήματα όπως εθισμούς. Εθισμός στον τζόγο, εθισμός στον ποτό, εθισμός στα ναρκωτικά. Προσέχουμε πάρα πολύ. Αν έχει εθισμούς, it's not a relationship material. Δεν κάνει για σχέση. Και να κάνει σχέση μαζί σου, εσύ θα είσαι συνεξαρτώμενη του νοσηλεύτρια. Ιστορία τέταρτη. Ο πληγωμένος άγγελος. Και αυτός συνάδελφος. Συνεργαζόμασταν. Από πάντα μου άρεσε, μα πάντα κρατούσα φιλική σχέση γιατί δεν με έπαιρνε. Η φιλία μας ήταν όμορφη και δυνατή. Στηρίζαμε καλά ο ένας τον άλλον, ωστόσο μου άρεσε πολύ εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Από εκείνο δεν είχα λάβει ποτέ ερωτικά σήματα και είχαμε τον καιρό χωνέψει πως δεν θα έπαιζε ποτέ κάτι. Να που όμως προέκυψε μια δουλειά κατά την οποία χρειάστηκε να μοιραστούμε το χώρο μας, δηλαδή να διενεχτερεύσουμε. Καταλήξαμε μισόγυμνοι μέσα σε τζακούζι να λέμε τα εσώψυχά μας. Ήταν πολύ πληγωμένος από προηγούμενη σχέση του. Α, άμα πας στο πρώτο ραντεβού ή στο πρώτο ημίγυμνο μπάνιο σε τζακούζι και σου λέει είμαι πολύ πληγωμένος από προηγούμενη σχέση μου, κόψε το εκεί. Δεν μπορεί να κάνει σχέση κάποιος ο οποίος είναι πολύ πληγωμένος από προηγούμενη σχέση του και είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πει. Κοκκινότατη σημαία, κοκκινότατη. Άμα ξεκινάει η γνωριμία και άμα ξεκινάει η συνουσία με το είμαι πολύ πληγωμένος από την πρώη μου, δεν έχει τίποτα. Ούτε έχω πολλά προβλήματα, ούτε είμαι πολύ αναστατωμένος από το διαζύγιο μου, πάλι δεν έχει τίποτα. Ήταν πολύ πληγωμένος από προηγούμενη σχέση, αλλά μου είπε πως του αρέσω πολύ και ότι δεν θα με έβαζε ποτέ σε μια τόσο επίπονη διαδικασία, διότι είμαι εγώ και με σέβεται. Τέτοιες μπλε. Που αν είχε και φωτάκια το τζακούζι θα γίνονταν λίλα. Μέσα στις επόμενες μέρες με κάλεσε σπίτι του και κάναμε σεξ. Δεν περίμενα κάτι από αυτόν γιατί ήξερα την περίπτωσή του. Πέρασα μια φορά κι εγώ ωραία, λοιπόν. Την επόμενη μέρα έκανε λες και δεν υπήρξε τίποτα μεταξύ μας. Με χτυπούσε ελαφριά στο νόμο μπροστά στους άλλους, τύπου τι είναι ρε φιλαράκι, δεν μου άρεσε. Αγάπη μου, όσο και αν θες να κάνεις σεξ χωρίς συναίσθημα, δεν μπορείς. Είσαι ολόκληρος άνθρωπος. Έπειτα του μίλησα. Το ρώτησα τι συμβαίνει μεταξύ μας και πώς θα είμαστε από εδώ και στο εξής. Θέλετε να μαντέψετε την απάντηση? Περνάμε καλά. Του είπα πως ένιωθα απέσια μετά από αυτό που έγινε, γιατί όντως μου άρεσε πολύ. Σαν απάντηση μου το γύρισε στο ότι δεν αφήνω τον εαυτό μου να χαλαρώσει ούτε για μια στιγμή. Και πως η εργασιομανία μου θα με φάει και ότι βλέπω τα πάντα πολύ σοβαρά. Με πολύ βαριά καρδιά έτρεξα να φύγω από τη ζωή του και έχασα έναν καλό φίλο πάλι από δική μου αφέλεια. Από δική του μαλακία έχασες έναν καλό φίλο. Όχι από δική σου αφέλεια, από δική του μαλακία. Είμαι περήφανη για τις επιλογές μου? Το ότι είμαι περήφανη για τις επιλογές μου? Καθόλου. Το ότι είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έμαθα από αυτές τις περιπέτειες, σίγουρα. Το τι κοινό έχουν αυτές οι τέσσερις ιστορίες, δική μου αφέλεια, απουσία της επικοινωνίας, δεν είμαστε ξεκάθαροι γιατί το θέλει ο καθένας από την αρχή, τρομερή ανασφάλεια και έλλειψη σεβασμού από την απέναντι μεριά και το σημαντικότερο, όλα αυτά ντύνονταν με το χιτώνα του casual, όποτε τους βόλευε. Κυρία Θέκλα μου,
Έχω να σας πω πως μετά από όλο αυτό το σύριαλ θα κάνω καιρό να βγω με άντρα. Κατάλαβα όμως πως η φιλοσοφία του casual πάει κόντρα σε όλα αυτά που πρεσβεύω και πιστεύω. Αν ήταν αυτός ένας τρόπος να το καταλάβω, καλώς. Μακάρι να καταλάβουμε μια μέρα πως δεν χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση κανενός και πως είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την προσωπική μας ευτυχία. Εύχομαι καλύτερες επιλογές για όλους μας. Ιστερόγραφο. Μέχρι να μάθουμε το μάθημά μας, θα έρχονται στο δρόμο μας παρόμοιες ιστορίες και παρόμοιοι άνθρωποι. Όταν σπάσουμε το ξόρκι, θα βρούμε την απελευθέρωση. Το μυστικό κάθε θεραπείας είναι η απαγκίστρωση. Με αγάπη. Σας αγαπώ. Λοιπόν. Είχες αφέλεια, ναι. Ήταν μαλάκες, ναι. Ήσουν αθώα, ναι. Ήταν ένοχοι, ναι. Γιατί είμαι τόσο... Είμαι τόσο έντονη γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Συνεργάτες σου, φίλοι σου, που σε ξέρουν χρόνια, ειδικά ο τελευταίος που είχατε και φιλία, να μη σεβαστεί την ευαισθησία σου, την ψυχή σου, την ψυχούλα σου, την καρδιά σου και να το διαχειριστεί με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Άθλιο. Άθλιο. Θες να γαμίσεις ρε φίλε, χωρίς συναισθημά. Μπες σε ένα site γνωριμιών, γράψεις το προφίλ σου one night stands only, μόνο ξεπέτες. Έχει και κοπέλες που ψάχνουν μόνο ξεπέτες, έχει και κοπέλια που ψάχνουν μόνο ξεπέτες. Τα πάντα παίζουν. Και βρες κόσμο να κάνεις μόνο ξεπέτες. Όχι όμως. Θέλουν να κάνουν αυτό το αισθησιακό ερωτικό σεξ που κάνει μια γυναίκα που έχει ψυχή και μια γυναίκα που είναι τρυφερή. Και μια γυναίκα που έχει συναισθήματα. Είναι πολύ διαφορετικό να γαμίσει. Sorry για την έκφραση, γιατί δεν θα πω πολλά μπιπ. Πολύ διαφορετικό να γαμίσει ή να γαμηθεί με μια γυναίκα η οποία είναι ψυχούλα και είναι τρυφερή και είναι αισθαντική και είναι συναισθηματική από το να πας με μια γυναίκα η οποία θα σου συμπεριφέρεται σαν toy boy, σαν να είσαι ένα αγόρι με το οποίο παίζει. Τα θέλουν όλα δικά τους τα κολόπεδα. Όλα δικά τους. Θέλουν και το σεξ χωρίς δεσμεύσεις και το περνάμε καλά και το χαλαρά, αλλά και τη δοτικότητα την ερωτική μιας γυναίκας η οποία έχει περιεχόμενο. Χωρίς να σημαίνει ότι οι γυναίκες που κάνουν σεξ χωρίς δεσμεύσεις δεν έχουν περιεχόμενο σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν εννοώ αυτό. Ούτε θεωρώ ότι οι άνδρες που κάνουν σεξ χωρίς δεσμεύσεις δεν έχουν περιεχόμενο. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν δεν έχουν περιεχόμενο. Αυτό εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν θα προσθέσω πολλά σε αυτά που είπες, γιατί μας είπες πολλά και σοφά. Αυτό που θα πω είναι το εξής. Επικοινωνία. Ανοίξτε τα στοματάκια σας. Ανοίξτε τις στοματάρες σας και πέστε τα. Χήμα. Είμαι μία κοπέλα 26 ετών, να πεις. Η οποία είμαι σχεσάκιας και θέλω σχέση. Δεν θέλω casual, δεν θέλω γαμάμε και βλέπουμε, δεν θέλω φίλοι και χτίζουμε ή φίλοι με προνόμια, οτιδήποτε άλλο έχετε μες στο μυαλό σας για να περιγράψετε το casual. Θέλω σοβαρά πράγματα. Και να έχεις υπόψη σου ότι αν παίξεις μαζί μου, μετά θα στην πω. Ερωτήσεις, απαιτήσεις και αν ο άλλος θέλει απλώς να γαμίσει και να φύγει, θα σηκωθεί και θα φύγει. Κανένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος σκέφτεται με σοβαρότητα μια κοπέλα, δεν θα ενοχληθεί από όλες αυτές τις ερωτήσεις και τα ξεκαθαρίσματα. Αντιθέτως, θα την εκτιμήσει ακόμη περισσότερο. Αν ένας άντρας ψάχνει όντως να βρει μια γυναίκα, η οποία θέλει να κάνει μια μονογαμική σχέση, ολοκληρωμένη σχέση, μια σχέση στην οποία να συνδεθούν ψυχές και σώματα και μυαλά και πνεύματα, θα το εκτιμήσει η κοπέλα να του κάνει ένα σωρό ερωτήσεις, να ξεκαθαρίσει ξανά και ξανά και ξανά τι είναι αυτό που θα κάνουμε, αν θα το κάνουμε. Και τι είδους σχέση θα έχουμε, αν θα έχουμε. Όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, σημαίνει ότι ενοχλείται γιατί αποκαλύπτεται και φεύγει το μυστήριό του. Κακή του ώρα του μυστήριου τύπου. Καλή, κακή, τέλος πάντων. Δεν είμαι εγώ που θα το πω. Οι επιλογές του θα φέρουν τα αποτελέσματα. Και να είσαι σίγουρη ότι όπως σου συμπεριφέρθηκε εσένα, έχει συμπεριφερθεί και σε άλλες κοπέλες. Και να είσαι σίγουρη ότι όπως σου συμπεριφέρθηκαν αυτοί εσένα, έχουν συμπεριφερθεί και σε άλλες κοπέλες. Και να είσαι σίγουρη ότι η ζωή ανταποδίδει συμπεριφορές.
κάποια στιγμή θα το δούνε. Δεν θα ξεχάσω, δεν θα ξεχάσω. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν άνθρωπο, στα 80 του, ο οποίος είχε αφήσει ιστορία ο κύριος αυτός, όταν ήταν νέος, έχει πεθάνει τώρα, έχει πολλά χρόνια πεθάνει. 14 χρόνια που έχει πεθάνει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε αφήσει ιστορία στην πόλη από την οποία καταγόταν, γιατί είχε κάνει άλματα. Ενώ ήταν μαντρεμένος και είχε και παιδιά, κλέφτηκε με μια νεαρή κοπέλα, ανήλικη κιόλας τότε, την πήγε σε μια άλλη πόλη, την μαντρεύτηκε, έκανε και παιδί μαζί της και της υποσχέθηκε πως θα χωρίσει από τη γυναίκα του την πρώτη, η οποία η γυναίκα του η πρώτη ήταν και ο χρηματοδότης του για να κάνει τη δουλειά που έκανε, και θα ζήσει με αυτή. Και την ξεγέλασε. Δεν το έκανε ποτέ. Σε κάποια φάση που αυτή είχε γίνει πολύ, πολύ απαιτητική, της είπε δεν πας για λίγο καιρό στην τάδε χώρα, σε μια χώρα άλλη. Πήγαινε για λίγο καιρό εκεί με το παιδί μας και θα χωρίσω κι εγώ αυτήν τη γυναίκα που είμαι μαζί της και δεν την αγαπάω και καλά. Και θα έρθω να σε βρω. Την έστειλε τη γυναίκα, δεν πήγε ποτέ. Πέρασαν τα χρόνια. Αυτός έκανε άλλα δύο εξόγαμα με δύο άλλες γυναίκες. Που από ό,τι μου είπε, μια ήταν και παντρεμένη. Και ο άντρας της δεν ήξερε ότι το παιδί του δεν ήταν δικό του. Πέθανε η γυναίκα του η αρχική. Και πήγε να ψάξει την κοπέλα αυτή, την οποία της είπε τώρα επιτέλους είμαι ελεύθερος και θέλω να ζήσουμε μαζί. Και του είπε πριτς. Τον έκλασε. Τον έχεσε. Καλά το έκανε. Και μάλιστα επέστρεψε πίσω στην Κύπρο αυτή η γυναίκα και ζούσε στο διπλανό χωριό από αυτόν και ούτε καν του μιλούσε. Και εγώ του είπα καλά να πάθεις. Όπως έστρωσες, κοιμήθηκες. Και θα πεθάνεις μόνος. Και γελούσα εγώ. Αυτός μου λέγε τον πόνο του και εγώ δεν ήταν θεραπευόμενος μου, καμία περίπτωση, ήταν μια κοινωνική γνωριμία. Είχα γνωρίσει αυτόν τον παππού, για τον οποίο είχα ακούσει πολλά από παλιά ότι είχε κάνει αυτό το... είχε γίνει θέμα, ας πούμε, η κλοπή της νεαράς, που αν ήταν στη σημερινή εποχή θα πήγαινε και φυλακή για παιδεραστία. Λοιπόν, η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Όποιος κάνει ό,τι κάνει θα τα βρει μπροστά του. Άρα εμείς ξεκαθαρίζουμε πρώτα τι θέλουμε εμείς και αν εμείς δεν είμαστε casual τύποι, και αν δεν θέλουμε casual πράγματα στη ζωή μας, το λέμε από την αρχή, το ξεκαθαρίζουμε, το ξεπρίζουμε τον άλλον, να του το λέμε, και είμαστε και τι θέλουμε, σε ποια φάση στη ζωή μας είμαστε, και αν αυτός ο τύπος που είναι απέναντι μας θέλει μόνο κάτι casual και θέλει μόνο να πηδήξει και να φύγει, θα μας πει πρίχτησες και θα σηκωθεί να φύγει και θα μας αφήσει. Επίσης εδώ θέλω να κάνω μια τελευταία σημείωση πριν κλείσω αυτό το βίντεο. Παρόμοια ζητήματα τα ακούω πάρα πολύ συχνά από ομοφιλόφιλους άντρες, οι οποίοι γνωρίζουν άλλους άντρες, οι οποίοι τους παίζουν αυτά τα παιχνιδάκια, του λέω μεγάλα λόγια στην αρχή και μετά το γυρίζω στο casual. Και θέλω να πω ότι η βαθύτατη ανάγκη για αγάπη ερωτική, για συνδεσιμότητα και για συντροφικότητα δεν είναι καπρίτσιο. Είναι κάτι που δικαιούται και αξίζει κάθε καλλιεργημένη ψυχή, ο κάθε άνθρωπος. Και ας μην ξεπουλιούμαστε, ας μην κάνουμε φτωχές επιλογές προκειμένου να μην είμαστε μόνοι μας, ας είμαστε πιστοί στον εαυτό μας, ας είμαστε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας, ας είμαστε πιστοί στο τι ακριβώς θέλουμε και επιδιώκουμε, ξεκαθαρίζουμε, συζητούμε, στέλνουμε μηνύματα, παίρνουμε τηλέφωνα, επικοινωνούμε. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που μας προσεγγίζουν και μας φλιρτάρουν ή που έχουμε κάνει match σε εφαρμογές γνωριμιών. Δεν μιλάω για να πάμε να στέλνετε μηνύματα σε έναν που θα περνάει από το δρόμο και σας φάνηκε ότι σας αρέσει ή έναν που τον είδατε κάπου και τον κάνετε stalking. Μιλάω για ανθρώπους με τους οποίους φλιρτάρετε. Και πού θα πάει. Απαγκίστρωση, όπως είπε η φίλη. Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου, όπως έχει πει μια άλλη φίλη. Και παραμένοντας πιστοί στον εαυτό μας και στις αξίες μας, όταν συναντήσουμε τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος είναι στα ίδια μήκη κύματος, δεν θα χρειαστεί να μου στείλετε γράμμα. Αλλά στείλτε μου ρε φίλε, στείλε μου ρε φίλε και είπαμε είμαι καλά. Και θέλω και τώρα να μου στείλεις και να μου πεις ότι είσαι καλά, παρόλο που σε είδα ότι είσαι καλά. Ότι είσαι καλά και χωρίς σχέση. Ότι είσαι καλά και χωρίς έναν άνδρα που θα θέλει να σε παντρευτεί, να σε εγκαστρώσει και να κάνετε ένα παιδί ή δύο φίες. Για το συγκεκριμένο θα σου έλεγα να του πεις ότι το DNA της εφηβείας δεν κληρονομείται κατευθείαν, είναι blended. Δηλαδή
αν έχει μάνα, ξέρω εγώ, 130 δείχτη νοημοσύνης, όπως μετρέεται στο IQ test, και έχει και ο πατέρας 80, το παιδί θα βγει κάπου στη μέση. Οπότε θα του πει, άμα θέλω να κάνω παιδί ιδιοφυΐα, θα κάνω με κάποιον που έχει παρόμοιο μυαλό με εμένα. Sorry. Ξαναλέω ότι τέτοιες συμπεριφορές τις κάνουν και ομοφιλόφιλοι άνδρες σε άλλους ομοφιλόφιλους άνδρες. Κάποιες φορές τέτοιες συμπεριφορές τις κάνουν και γυναίκες σε άνδρες ή γυναίκες σε γυναίκες. Όλοι οι ερωτικοί προσανατολισμοί, όλα τα φύλλα μέσα. Λάκη, μην το κάνεις αυτό σε καμιά σκλίτσα, ε. Φιλιά. Εγώ σας αγαπώ σοβαρά, όχι casual. Γι' αυτό και σας στέλνω βίντεο κάθε μέρα και σας πλήζω. Γεια.